Καθένας παίρνει την ευθύνη των λόγων του. Δημοσίως δεν εξύβρισε. Πώς δεν εξύβρισε? Δεν εξύβρισε. Σας παρακαλώ. Δεν είναι, διότι έχουμε μεγάλη πίεση χρόνου, κύριε Λοβέρδο, παρακαλώ. Μία φράση πείτε, ναι. Αν δεν καταλήγατε όπως καταλήξατε, μια ομιλία εναντίον του Πασόκ, δεν θα έλεγα τίποτα. Λέτε τις απόψεις σας. Έχετε υπόψη σας ότι είστε υπουργός δικαιοσύνης? Είστε υπουργός... Να τελειώσω. Τη φράση μου. Είστε υπόψη σας... Έχετε υπόψη... Θέλω να τελειώσω. Θέλω να τελειώσω τη φράση μου. Είστε υπουργός δικαιοσύνης. Από αυτά που λέτε, δίνετε στην αίθουσα αυτή όχι την εντύπωση, τη βεβαιότητα ότι θα χρησιμοποιήσετε τον πολιτικό σας στόχο για να κάνετε αυτά που είπατε από το βήμα της Βουλής. Πρέπει να καταλάβετε ότι είστε ο ύψιστος υπουργός των θεσμών. Δεν το έχετε καταλάβει. Ωραία. Θα σας το μάθουμε εμείς. Ντροπή σας. Ωραία. Φώνησα μια πολιτική ομιλία, κύριε Πρόεδρε, για το πολιτικό σύστημα και την κατάντια στην οποία το έφερε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Κατάντια που δίνει τη δυνατότητα σε ακροδεξιούς και νεοναζί να γίνονται τιμητές της δημοκρατίας. Αυτό είναι το έργο που προσφέρανε. Ευχαριστούμε. Αυτό είναι το έργο που προσφέρανε. Και εγκαλείται σήμερα η κυβέρνηση. Ευχαριστούμε. Καλώς διευκρινίστηκαν τα θέματα. Ο κύριος Δένδιας, παρακαλώ.